Στα Γιάννενα βρέθηκε ο Ευρωβουλευτής Πασόκ Γιάννης Μανιάτης επ' αφορμής της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του «Επειδή δεν υπάρχει Planet B». Ο κ. Μανιάτης μίλησε για την κατάσταση στην Ευρώπη που κλειδωνίζεται από όσα διαδραματίζονται τόσο με την Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας σε αυτή, όσο και με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές, υπενθυμίζοντας ότι και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές άλλα ποσοστά έδιναν οι δημοσκοπήσεις και άλλα έδειξε τελικά η κάλπη και η απόφαση του εκλογικού σώματος. Σε εθνικό επίπεδο είπε ότι κυριαρχούν τρεις λέξεις: αλαζονία, δομική αντιπολίτευση που την ασκεί σύμφωνα με τον ίδιο το Πασόκ και ανασύνθεση που επιδιώκεται μέσα από αυτή ακριβώς την αντιπολίτευση. Στα της Ευρώπης στάθηκε κυρίως στην επόμενη μέρα, στην επόμενη πενταετία, που όπως είπε είναι πολύ κρίσιμη, καθώς από αυτή την πενταετία και από τις αποφάσεις αυτές θα κριθεί και το μέλλον ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Η μεγάλη δημοσκόπηση θα γίνει το βράδυ της Κυριακής 9ης Ιουνίου και σας βεβαιώνω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην πλευρά των νικητών, είτε αν συγκρίνουμε το ποσοστό μας με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, είτε αν συγκρίνουμε το ποσοστό μας με τις τελευταίες ευρωεκλογές. Με ενδιαφέρει όμως να δω, να συγκρίνουμε με βάση αυτά τα δύο εναλλακτικά σενάρια και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και τούτοι θα δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής των επόμενων ευρωεκλογών. Τώρα, για τα ζητήματα της Ευρώπης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το οποίο επέβαλαν οι συντηρητικές δυνάμεις, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι συντηρητικές κυβερνήσεις των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, ήταν κυρίως η οικονομική ενοποίηση, το ενιαίο νόμισμα, η τραπεζική ένωση κλπ. Ενώ συζητιόνταν όλα τα υπόλοιπα θέματα, εξωτερική πολιτική, άμυνα, παραγωγή προϊόντων κλπ, ήταν πάντα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αποτέλεσμα είναι, όταν ξέσπασε η κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη να πιαστεί απολύτως αδιάβαστη, τραγικά αδιάβαστη. Παρά το γεγονός ότι το 2014 ως πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας είχα στείλει πεντασέλιδο εμπιστευτικό σημείωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλεγα το 2014 έγινε η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Ήταν το πρώτο καμπανάκι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα της Ρωσίας. Θα ακολουθήσει και δεύτερο. Και για να μην πιαστεί αδιάβαστη η Ευρώπη στα ενεργειακά τουλάχιστον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κοινές προμήθειες φυσικού αερίου κλπ. Δυστυχώς κανένας δεν άκουσε τίποτα. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι είχαν επίσημα έγγραφα στη διάθεσή τους. Αυτό που έχει σημασία όμως τώρα πια είναι να καταλάβουμε ότι μαζί με τους όρους πράσινη μετάβαση που πρέπει να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά να την υποστηρίζουμε, πρέπει να βάλουμε και μερικούς καινούριους όρους στο λεξιλόγιο των Βρυξελών και είναι και ένας από τους λόγους που θέλω να είμαι παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι καινούργοι όροι είναι κοινωνία και άνθρωποι. Οι πρόσφατες αγροτικές εξεγέρσεις δεν είναι καθόλου τυχαίες, ούτε τρελάθηκαν οι αγρότες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απλώς έβλεπαν ότι πάμε σε μια πράσινη κοινή αγροτική πολιτική καινούρια, αγνοώντας το κόστος για τους ανθρώπους. Και αυτό το επέβαλαν το Ευρωπαϊκό Συντηρητικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, και οι σημερινές συντηρητικές κυβερνήσεις που έπαιρναν αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μητσοτάκης με τους υπουργούς του. Διότι τα τελευταία 5 χρόνια αυτοί αποφασίζουν, αυτοί προσδιορίσαν την αποτυχημένη καινούργια κοινή αγροτική πολιτική. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, που είναι το ζήτημα της άμυνας, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει προτείνει να υπάρξει ευρωπαϊκό ομόλογο για την άμυνα. Με άλλα λόγια, να δανειστούμε ως Ευρώπη, με ένα ομόλογο από τις αγορές, να στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, να προχωρήσουμε και στα πρώτα βήματα για έναν ευρωπαϊκό στρατό και όλα αυτά στην προσπάθεια πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτό που ξέρουμε ότι έρχεται, δηλαδή τη σταδιακή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων από την Ευρώπη, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται πια προς την Νοτιοανατολική Ασία, την Κίνα και την Ινδία. Λυπάμαι να πω, στην πρόταση των 5 κρατών που συνυποβάλλεται η πρόταση αυτή μαζί με την πρόταση του Προέδρου Μακρόν
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής, η υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη απουσιάζει. Μια Ελλάδα δηλαδή που έχει δίπλα της την Τουρκία και που έχει κάθε συμφέρον για ενιαίες προμήθειες αμυντικού υλικού, για δανεισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για εξοπλισμούς από την Ευρώπη, μια Ελλάδα που ξέρουμε ότι η Τουρκία, ό,τι και να γίνει, θα είναι πάντα αυτός ο αναθεωρητικός γείτονας, η Ελλάδα αυτή δεν υπογράφει μαζί με τα άλλα 5 κράτη-μέλη που στηρίζουν την πρόταση Μακρόν.